φίλοι, γεια σας. Λέγομαι Πολ Φαρατζιάν, είμαι κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος και το άρθρο το οποίο έχουμε ετοιμάσει αφορά τη διατροφή των παιδιών στο σωστό βάρος και το πώς μπορούμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα μετά την περίοδο του lockdown. Το βιώσαμε όλοι μας, μαζί και τα παιδιά, αλλάξαν αρκετά οι συνήθειές μας και οι διατροφικές, τόσο οι συνήθειες σωματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, ενώ στους ενήλικες μπορεί να φανεί μια προσαρμοστικότητα, ίσως στα παιδιά κάποιες φορές αυτή η προσαρμοστικότητα είναι πιο δύσκολη. Τι είδαμε λοιπόν? Είδαμε λοιπόν παιδιά να συμπεριφέρονται σε πολλές περιπτώσεις όπως και ενήλικες. Θερμίδες ανίας, δηλαδή κούρασης, οι οποίες οδηγούν σε ένα συνεχές τσιμπολόγημα ή σε μια αλλίωση της ποιότητας του φαγητού και αλλαγή κυρίως στα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Ξέρετε, τα παιδιά είναι φτιαγμένα να έχουν μια συνεχή κίνηση. Αυτή η κίνηση λοιπόν είτε στο σχολείο είτε σε οργανωμένες δραστηριότητες μειώθηκε αισθητά και ενδεχομένως όλη αυτή η διαδικασία και αυτοί οι μήνες του εγκλεισμού να έχουν οδηγήσει σε κάποια παραπανήσια κιλά ή σε κάποιες διαφορετικές διατροφικές συνήθειες. Τι μπορούμε να παρακολουθούμε λοιπόν, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι η ποιότητα της διατροφής των παιδιών μας αλλά και η ανάπτυξη είναι ιδανική? Σίγουρα το βάρος. Σίγουρα με τη βοήθεια του παιδιάτρου παρακολουθούμε το βάρος του παιδιού, συγκρίνοντάς το ή κρίνοντάς το με βάση το ύψος του, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, αλλά δεν είναι το μοναδικό δεδομένο που έχουμε. Και είναι οι βασικοί κανόνες. 4 με 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. 2-3 μερίδες γαλακτοκομικών. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι περίπου τα παιδιά και οι έφηβοι συσσωρεύουν 250 μιλιγκράμμα ασβεστίου καθημερινά στο σκελετό τους, έτσι ώστε να πετύχουν τη μέγιστη οστική πυκνότητα. Τα τρόφιμα ολικής άλεσης, η προτίμηση δηλαδή σε αυτά, είτε μιλάμε για ψωμί, είτε μιλάμε για ρύζι καστανό, είτε μιλάμε για δημητριακά πρωινούτα που είναι καλό να είναι ολικής άλεσης. Από εκεί και πέρα, το να προτιμούμε κρέατα τα οποία είναι άπαχα και βέβαια εφόσον μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς μήνες η σωστή ενυδάτωση. Το άρθρο μας λοιπόν περιγράφει διάφορα tips πάνω σε αυτό, το πώς μπορούμε να εντάξουμε τροφές θρεπτικές οι οποίες να ενισχύουν και την ανάπτυξη του παιδιού. Σίγουρα έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει τους τελευταίους μήνες πάρα πολλά δεδομένα σχετικά με τη διατροφή και το lifestyle μας σε σχέση με το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Το ίδιο λοιπόν και το παιδιών. Βασίζεται σε μια σειρά θρεπτικών συστατικών, πάρα πολλές βιταμίνες, αντιοξειδωτικές, πάρα πολλά στοιχεία για τη βιταμίνη D το τελευταίο καιρό, αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε σαν γενικό κανόνα είναι να έχουμε μια ποικιλία. Επομένως, η λέξη κλειδί και σε αυτή την περίπτωση είναι η ποικιλία. Να θωρακίζουμε δηλαδή το ανοσοποιητικό μας, να το ενισχύουμε έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει ιδανικά με μια ποικιλία τροφών. Και βέβαια, ένας παράγοντας ο οποίος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι το στρες. Και το στρες έχει περάσει στα παιδιά αυτή την περίοδο. Το αντίδοτο γι' αυτό, η αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας με την ποιότητα της διατροφής. Επομένως, είναι μια εξαιρετική περίοδος έτσι ώστε τα παιδιά να ξαναβρούνε τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας που είχαν. Είτε σε οργανωμένες δραστηριότητες, είτε σε δραστηριότητες που συμμετέχουν μαζί με τους γονείς ή σε αγαπημένες καθημερινές δραστηριότητες όπως είναι για παράδειγμα το κολύμπι. Απολαύστε το άρθρο μας, ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον και θα βρείτε σε αυτό αρκετά tips και συμβουλές έτσι ώστε να βελτιώσετε την υγεία των παιδιών και να νιώσετε κι εσείς μια ασφάλεια ότι προσφέρετε αυτό που θέλετε στα παιδιά σας.